Στις οντισιόν η ιδιαίτερη χρειά του εντυπωσίασε τους κριτές, οι οποίοι του έδωσαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Από τότε μέχρι σήμερα, ο Δημήτρης Παπατσάκονας έχει δοκιμαστεί τόσο σε ξένα όσο και σε ελληνικά τραγούδια. Έχει χορέψει στο stage του X Factor και δεν έχει σταματήσει να μας εκπλήσει. Άρα για το τραγούδι που επέλεξε θα τον οδηγήσει στον θρόνο του X Factor. Εσείς μην ξεχνάτε ότι ο Δημήτρης σας χρειάζεται πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. Από Open TV παρακαλώ και ψηφίζετε. Ονομάζομαι Δημήτρης Παπατσάκονας. Νομίζω ότι άκουσα τον νικητή του X Factor 19. Βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη και την πιο σκληρή φάση του διαγωνισμού μέχρι σήμερα. Τα Chair Challenge. Θα επιμένω και στο προηγούμενο σχόλιο που έκανα την προηγούμενη φορά, που ήταν ότι πιθανόν να ακούω τον νικητή του X Factor. Αυτά. Είσαι ένας πραγματικός στάρ. Για μένα X Factor φέτος σημαίνει Δημήτρης Παπατσάκονας. Ήσουν εξαιρετικός. Θέλω να σου διαβάσω το μήνυμα της κόρης μου. Να λέμε. Παπά, πες του ότι είναι σαν πρίγκιπας και μίλα του καλά. Ήταν από τα ωραιότερα πράγματα που έχω δει. Είσαι superstar, αγόρι. Όπως είπε και η κόρη του Γιώργου Θεοφάνους, σήμερα είσαι πρίγκιπας, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχεις όλα τα φόντα να γίνεις ο βασιλιάς του φετινού X Factor. Πρίγκιπα μου, να σου πω κάτι από απόψε. Για μένα μπορεί να πήρες και το χρήσμα να γίνεις βασιλιά. Είναι σαν να ήσουν ο ίδιος ο στάρ στη συναυλία του. Απόψε έβαλες φωτιά στο X Factor, αδερφέ. In charming town, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. My mother, she's a tailor. She sewed my new blue jeans. My father is a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase. Is when his own drunk. Well, there is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one, and I'm
my life down in the rising sun. Μπράβο σου, Δημήτρη μου, μπράβο σου. Λοιπόν, θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο που φτάσαμε τα πολλά λόγια είναι περιτά. Θα ήθελα ένα headline από τον καθένα σας. Μαμά, εννοώ ότι θέλω ένα σύντομο σχόλιο από τον καθένα. Και λέω να ξεκινήσω από τον Γιώργο. Λοιπόν, έκανες μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Έδειξες όλες τις δυνατότητες. Μπράβο, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Μελίνα. Ήταν από τις στιγμές που εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ στο X-Factor και χάρηκα πολύ που το άκουσα ακόμα μια φορά. Πάρα πολύ ωραία. Είπες τι ωραία. Τέλεια. Μιχάλη μου. Του το έχω ξαναπεί να μην φοβάται γιατί τα κορίτσια τον υποστηρίζουν. Αλλά θα ζητήσω μία χάρη. Ναι. Για τα κορίτσια και μόνο κάποια στιγμή λιγάκι τα αγγλικά να τα δουλέψουμε. Ξέρεις. Μάλιστα. Ωραία. Μπέρκλεϊ. Θα γυρίσει μετά από τον Μπέρκλεϊ να σου πει. Αν κερδίσει το έπαθλο θα πάει στον Μπέρκλεϊ και εκεί θα νομίζω θα κατακτήσει όλους τους Αμερικάνους. Ναι, δεν ναι. Είπα όμως το headline. Ναι, παρακαλώ. Είτε κερδίσεις είτε όχι σήμερα, απόψε Δημήτρη, για μένα και για σένα και για τους γύρω σου θα είσαι πάντα νικητής στη ζωή σου. Έχεις αυτό το πνεύμα του νικητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια. Εγώ συγκινούμαι που βλέπω τον πατέρα από κάτω, δεν μπορώ.